Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή χρονιά να έχουμε. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιανουαρίου, και παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων και στην νοηματική γλώσσα από το One Channel. Σε μίνι ανασχηματισμό προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις πρώτες κιόλας ημέρες του νέου έτους, κάνοντας, όπως φαίνεται, διορθωτικές κινήσεις σε σχηματισμούς που δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι νέοι υπουργοί και οι υφυπουργοί ορκίζονται στις 6 το απόγευμα ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας. Στον πρώτο μήνυμα ανασχηματισμό μετά τις εθνικές εκλογές προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με πιο σημαντική αλλαγή την αντικατάσταση υπουργού και υφυπουργού στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη σκιά της έκρηξης της εγκληματικότητας, της βίας και της ανομίας των τελευταίων μηνών. Νέος υπουργός αναλαμβάνει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για πέμπτη φορά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στη θέση του Γιάννη Οικονόμου, ενώ καθήκοντα υφυπουργού αναλαμβάνει ο Ανδρέας Νικολακόπουλος στη θέση του Κώστα Κατσαφάδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε όλη την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, με δεδομένη την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στα ζητήματα της ασφάλειας των πολιτών. Η ασφάλεια έχει αναδειχθεί σε ένα από τους βασικούς στόχους της κυβέρνησης. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, το γεγονός ότι εκεί θα είναι και ένας υπουργός ο οποίος γνωρίζει καλά το Υπουργείο. Αυτό θα συμβάλλει πολύ ώστε να δούμε τα προβλήματα, να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μετακινείται από το Υπουργείο Εργασίας στο Υπουργείο Υγείας, όπου επίσης έχει θητεύσει στο παρελθόν. Η επιλογή του κυρίου Πρωθυπουργού να μου αναθέσει το κρισιμότερο Υπουργείο της δεύτερης κυβερνητικής σου θητείας κατά αυτόν είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Η προτεραιότητα να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας προς πολίτες. Στη θέση του στο Υπουργείο Εργασίας αναβαθμίζεται η Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα υπουργού, και στη θέση της στο Παιδείας αναλαμβάνει υφυπουργός η Ιωάννα Λιτρίβη. Αναβαθμίζεται και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος θα ορκιστεί υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, έχοντας την αρμοδιότητά του τον τύπο. Για άγαρμο ανασχηματισμό έκανε λόγο ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος συνέδεσε τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα με τις δηλώσεις του Άγγελου Συρίγου. Αφού ο κύριος Μητσοτάκης αποφάσισε σήμερα να ανακατέψει την τράπουλα των στελεχών του, τον καλό να διαγράψει τον κύριο Συρίγο από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Αλλιώς αποδεικνύει ότι ο κύριος Συρίγος είναι λαγός του. Και όσο και αν παίζει τις μουσικές καρέκλες, μετακινώντας φθαρμένους υπουργούς στα υπουργεία στα οποία απέτυχαν παλιότερα, να ξέρει ότι οι υποκλήσεις και οι υποχωρήσεις δεν πρόκειται να περάσουν στα κρυφά. Είναι αστείο να λέγονται αυτά από τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, ότι γίνεται αισθηματισμός για μια δήλωση. Η θέση της κυβέρνησης σχετικά με τη συνθήκη της Λοζάνης είναι απολύτως σαφής. Εκφράστηκε καθαρότατα από τον Πρωθυπουργό στη συνάντηση πρόσφατη που είχε με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στο κομμάτι της ασφάλειας έχει αποτύχει. Και αυτό αποδεικνύεται με τις πολλές αλλαγές υπουργών και κυρίως με αυτά τα οποία συμβαίνουν καθημερινά στις γειτονιές. Δοκιμασμένα πρόσωπα, ιδιαίτερα αποτελεσματικά στην εφαρμογή μιας σκληρής αντιλαϊκής πολιτικής. Ο κύριος Μητσοτάκης ανασχημάτισε υπουργούς που ο ίδιος είχε ανασχηματίσει κατά την πρωθυπουργική του θητεία. Είτε ο πρωθυπουργός έχει στερέψει από πολιτικό προσωπικό και πρόθυμους, είτε εργαλειοποιεί τη διακυβέρνηση της χώρας για εσωτερικούς σκοπούς. Οι νέοι υπουργοί και οι υφυπουργοί ορκίζονται στις 6 το απόγευμα ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Αγγελαροπούλου και παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άφαντα έχουν γίνει από τα ράφια των φαρμακείων τα διαγνωστικά τεστ για τον κορονοϊό, ενώ συνεχίζονται οι ελλείψεις σε αντιγρυπικά, εισπνεώμενα και παιδικές αντιβιώσεις. Ενδεικτικό της έξαρσης του εκρηκτικού κοκτέιλ COVID-Lemoxion είναι και το γεγονός ότι σε μόλις 48 ώρες χορηγήθηκαν σε ασθενείς περισσότερα από 3.000 αντιϊκά φάρμακα. Γίνεται πανικός τώρα. Όλοι αυτό ψάχνουν, όλοι αυτό ζητάνε. Rapid. Η έξαρση στα κρούσματα κορονοϊού, γρίπης και άλλων ιώσεων εξαφανίζει καθημερινά από τα ράφια των φαρμακείων τα διαγνωστικά τεστ. Μας έχουν προκύψει και περιπτώσεις που είναι και θετικοί στο COVID και θετικοί στην γρίπη. Υπάρχει μια χαλαρότητα, πιστεύω, σε όλους μας. Αλλά πιστεύω ότι είναι και πιο αποτελεσματικά τα φάρμακα και η αντιμετώπιση από τους γιατρούς. Η νέα παραλλαγή του κορονοϊού είναι υπερματαδοτική, με ήπια συμπτώματα για την πλειοψηφία των ασθενών. Ωστόσο, έχουν αυξηθεί σημαντικά οι νοσηλίες κυρίως ευπαθών και ατόμων προχωρημένης ηλικίας. Παίρνετε τα μέτρα σε εσείς, φυλάγεστε? Εντάξει, όχι τόσο πολύ. Βάζω μάσκα και εγώ από την πίεση της γυναίκας και της κόρης μου. Αφορά κυρίως άτομα με υποκείμενα νοσήματα και μεγάλης ηλικίας. Πιστεύετε θα είναι χειρότερα τα πράγματα? Θα είναι χειρότερα από πλευράς πίεσης του συστήματος υγείας. Την ίδια ώρα, οι ελλείψεις σε αντιβιωτικά, εισπνεώμενα και ορισμένα παιδιατρικά φάρμακα έχουν γίνει πονοκέφαλος για γονείς και φαρμακοποιούς. Σκεφτείτε ότι εμείς έχουμε φτάσει στο σημείο να αναζητούμε φάρμακα στην άλλη άκρη της Αθήνας.
Ο αριθμός των ασθενών πάντως που λαμβάνουν αντιϊκά φάρμακα έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι. Από τις 30 Δεκεμβρίου μέχρι τη μέρα της πρωτοχρονιάς χορηγήθηκαν περίπου 3.500 αντιϊκά φάρμακα. Όταν η μεγαλύτερη ποσότητα αντιϊκών που χορηγήθηκε το 2022 σαν 24 ώρα δεν ξεπερνούσε τα 810 σκευάσματα. Πιθανότατα μέσα στις επόμενες 20 ημέρες θα πιάσει μάλλον κορυφή που θα είναι ακόμα μεγαλύτερος ο αριθμός των περιστατικών και των εισαγωγών. Ισχυρή σύσταση των επιστημόνων στις ευπαθείς ομάδες παραμένει ο εμβολιασμός κατά του COVID αλλά και της γρήπης για να αποφύγουν τυχόν νοσηλεία. Σας ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα επιλέξατε εμάς για τη μεσημεριανή σας ενημέρωση. Δίνουμε ραντεβού και πάλι αύριο στις 9 το πρωί. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και καλή δύναμη σε όλους σας.